Σε αυτόν εδώ τον πίνακα θα καταγράφονται και θα αθροίζονται οι βαθμοί που θα έχετε κερδίσει ο καθένας. Μετά από έναν κύκλο 6 δοκιμασιών, τα δύο παιδιά με τη χαμηλότερη βαθμολογία θα αποχωρούν από το διαγωνισμό. Ήρθε η ώρα να ξεκινήσετε με την πρώτη σας δοκιμασία, που όπως έχετε καταλάβει πρόκειται για το κουτί του MasterChef. Το κουτόν. Υποτίθεται, ήταν. Δεν έχεις ψωμί να φτιάξει άλλο. Το είχα βάλει όλο εκεί πέρα. Τι θα φτιάξεις αυτό? Θα πάω να ρατσιγαρίδες και να κάνω μια σαλάτα με μαραθώριζα, ντοματίνι και λίγο τηγανιτή κάπαρη. Αλλά τώρα σκέφτομαι να κάνω μόνο τη σαλάτα και να βάλω εκεί μέσα τσιγκάρδες φιλοκομμένες. Μ' αρέσει που άλλαξε αμέσως το σχέδιο. Κάτι έπρεπε να κάνω, δεν μπορούσα να σου φέρω κουμπάνι στο αέρα. Όλοι σχεδόν έχουν διαχειριστεί πάρα πολύ καλά την πρώτη ύλη. Έχουν η φαντασία τους σε πολλά παιδιά καλπάζει και έχουν κάνει πράγματα πάρα πολύ προχωρημένα για την ηλικία τους. Είναι φοβερό πως μέσα σε τόσες μέρες που κάνουμε τα γυρίσματα το μυαλό τους αντί να πάει ένα βήμα παραπάνω πάει 10 ή 15 βήματα παραπάνω. Έχω φτιάξει βαφοκεφτέδες. Βαφοκεφτέδες. Φαβ. Έβαψε τους κεφτέδες. Φαβοκεφτέδες. Το καταλάβω. Για να δούμε το βάφο κεφτέ. Καλό. Εσείς δεν με δοκιμάσατε. Γιατί. Είμαι αλλεργική και με ξεκάνετε. Έφτασε η ώρα για την επόμενη δοκιμασία. Είναι το τεστ δημιουργικότητας. Σήμερα η δοκιμασία, η θεματολογία της δοκιμασίας μάλλον ήταν πίτες. Και είμαστε και χαρούμενοι, γιατί έχουν κάνει πολύ ωραία πράγματα. Εγώ έχετε έκλεψα και μία ιδέα από ένα, αλλά δεν θα πω τι. Ξέρεις, θα το φτιάξω λίγο δικό μου και θα το λανσάρω. Αλλά δεν υπάρχει λόγος τώρα να λέμε. Οι ιδέες αυτές που έχουν αυτά τα παιδιά είναι, πίστεψε με, δύσκολο να τις σκεφτεί και ένας μεγάλος άνθρωπος. Είναι καταπληκτικά και τα κάνουν και ωραία. Δηλαδή, είναι ό,τι φαίνονται. Εμείς που τα δοκιμάζουμε, μένουμε. Εγώ που ικανοποιούμαι και πολύ εύκολα, γιατί δεν είμαι κίνδυνος, καταλαβαίνω, μου αρέσουν πάρα πολύ. Μ' αρέσει που κάποιοι σκέφτονται να κάνουν άλλες πίτες ανοιχτές, άλλα να τις κάνουν πιο ατομικές, άλλα να τις κάνουν όπως έχουμε συνηθίσει σε κάποιο ταψί, δηλαδή σπιτικό στυλ. Οπότε θεωρώ ότι θα δούμε μια αρκετή ποικιλία.